Φίλες και φίλοι της Τέχης Βιτσέζας Φορνάρος, καλησπέρα. Σας καλωσορίζουμε στην τρίτη διαδικτυακή διάλεξη του κύκλου «Ένα παράθυρο από τη Σιτία στην καθημερινή ζωή της προϊστορικής Κρήτης». Σήμερα, με χαρά φιλοξενούμε τη διδάκτορα του Trinity College of Dublin, Σιμών Ζίμερμαν Κουόνι, με τη διάλεξή της ημινοή της ΕΣΜΕΕ στην Αυγή της Δυτικής Ιατρικής. Περισσότερα για εκείνη όμως θα μας πει ο Dr. Alan Pitfield, καθηγητής στο University College of Dublin. Κύριε Pitfield, ο λόγος εσάς. Ευχαριστώ. Καλησπέρα σας. Πριν παρουσιάζω τη Σιμών, πρέπει να ευχαριστήσω η Δέσποινα και την Κλειό και όλοι σας για αυτή την πρόσκληση. Και επίσης πρέπει να σας πω ένα μικρό μυστικό. Συνήθως πρέπει να διδάξω ένα μάθημα στο Πανεπιστήμιο για αυτή τη στιγμή, αλλά σήμερα είπα όχι. Γιατί προτιμώ να είμαι μαζί σας στη Σιτία, ακόμα και αν είναι μόνο με το Zoom. Ευχαριστούμε πολύ. Όταν ακούσετε τη Σιμών, θα ρωτήσετε από πού είναι. Η Σιμών είναι Ισπανίδα, αλλά με Ελβετούς γονείς. Επίσης, έχει μείνει για χρόνια στην Ιρλανδία όταν σπούδαζε το διδακτορικό της. Και μετά έμεινε στην Αθήνα για μερικά χρόνια. Η Σιμών λοιπόν είναι μια πραγματική ταξιδιώτη. Όμως, όπως πολλοί ταξιδιώτες, η Σιμών έχει βρει το αλήθινο της σπίτι στην Κρήτη. Ένα μέρος που αγαπάει. Η Σιμών σπουδιάζε για το διδακτορική της με καθηγήτρια Κριστίν Μόρις στο Trinity College στο Δουβλίνο. Η Κριστίν συνάντησε για την πρώτη φορά τη Σιμών σε ένα συνέδριο στη Βαρκελόνη. Ήταν ήδη ξεκάθαρο ότι η Σιμών ήταν μια ειδική μελετητή. Η έρευνα της αφορά τη μινωική αρχαιολογία και το ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι η προέλευση της γιατρικής και της γυναικολογίας. Σε αυτό το έργο συνδυάζει όχι μόνο με την αρχαιολογία, αλλά και την ανθρωπολογία και την λαογραφία. Η Σιμών έχει ένα μονάδικο όραμα για αυτά τα θέματα. Στα τέλη του περασμένου έτους δημοσίευσε ένα σημαντικό άρθρο για αυτό το θέμα και ελπίζω ότι θα δημοσιεύει και άλλα άρθρα. Γι' αυτό το λόγο προσκάλεσα την Σιμών να συνεργαστεί με την Κριστίν Μόρις και εμένα στη μελέτη μας για τα μινωικά ιερά κορυφής, τα περίφημα βουνά, την Πρινιά, του Μόδη και του Πατσοφά. Η Σιμών έχει μία πραγματική ικανότητα να μελετάει αυτά τα μικρά ειδόλια που μπορείτε να δείτε στο Μουσείο της Σιτίας. Τώρα εργαζόμαστε πολλά χρόνια και η Σιμών είναι μία σεβαστή μέλος για την ομάδα μας. Ως χαρακτήρας θα δείτε ότι η Σιμών είναι ζωντανή, φιλική, και έχει ένα χάρισμα για γνήσια επικοινωνία. Αρκετά από μένα. Καλωσορίζεται τη Σιμών Ζίμερμαν. Ευχαριστώ πολύ, Άραν, για αυτή την όμορφη εισαγωγή. Ευχαριστώ πολύ τη Στέγη για τη ευγενή πρόσκληση και όλους εσάς που βρίσκεστε εδώ απόψε. Είναι τιμή μου να μοιραστώ μαζί σας μία έρευνα που εστιάζει στην παραμελημένη συνεισφορά των γυναικών στη πρώιμη γιατρική γνώση και στοιχειοθετεί την άγνωστη μινωική μαιευτική παράδοση. Μέχρι πρόσφατα, στις παραδοσιακές κοινωνίες, η μαία ήταν γυναικολόγος, μαιευτήρας και παιδίατρος. Ηλικιωμένοι άνθρωποι στην Κρήτη που θυμούνται ακόμα τις τελευταίες πρακτικές μαμές αναφέρουν ότι συχνά ήταν η μοναδική γιατρή στα χωριά. Ένα κριτικό όνομα για τη Μαία είναι Μαστόρισα. Στην αυγή της ιστορίας στη Μεσοποταμία, 4 χιλιετίες πριν, την έλεγαν σοφή γυναίκα.
Αυτό είναι το πιο συνηθισμένο όνομα για Τιμαία στις αρχαίες γλώσσες. Μέχρι ακόμα και σήμερα αποκαλείται σοφή γυναίκα στα γαλλικά και ολλανδικά. Η Μευτική έχει βαθιές προϊστορικές ρίζες. Σύμφωνα με τους βιολογικούς ανθρωπολόγους, η προσαρμογή στον διποδισμό, δηλαδή στο περπάτημα σε όρθια στάση, προκάλεσε τη στένωση της λεκάνης, η οποία, σε συνδυασμό με την αύξηση του μεγέθους του εγκεφάλου, είχε ως αποτέλεσμα τον δύσκολο τοκετό. Εδώ βλέπουμε πόσο στενό και σφιχτό είναι το πέρασμα του κεφαλιού του ανθρώπινου βρέφους στο γενετικό κανάλι. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, η νοσηρότητα και η θνησιμότητα μητέρας και μωρού αυξάνονται σημαντικά στους τοκετούς χωρίς επίβλεψη. Ορισμένοι μελετητές πιστεύουν λοιπόν ότι η υποβεηθούμενη γένα, η αποκαλουμένη υποχρεωτική μευτική, μπορεί να έχει καθιερωθεί σε συνδυασμό με την επέκταση του μεγέθους του εγκεφάλου στο γένος Homo πάνω από 2 εκατομμύρια χρόνια πριν. Βέβαια, το ερώτημα πότε αναπτύχθηκε η μευτική ως μια πλήρως δομημένη τέχνη παραμένει αναπάντητο. Όμως, έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι τα πρώτα ανθρώπινα ειδόλια, τα οποία εμφανίζονται στην ανώτερη παλαιολιθική, δηλαδή από περίπου 50.000 ως 10.000 χρόνια πριν, συχνά αναπαριστούν έγκυες γυναίκες. Κάποιες είναι σε στάσεις γέννησης, π.χ. σκύβοντας. Ή στο πρώτο στάδιο του τοκετού, στο στάδιο διαστολής, όπως βλέπουμε εδώ, και ακόμα πιο ξεκάθαρα εδώ. Οπς, συγγνώμη. Ορισμένοι μελετητές αναρωτιούνται αν αυτά τα ειδόλια σχετίζονται με τη μευτική και τις τελετουργίες γέννησης και αναγέννησης, διότι σε πολλούς μεταγενέστερους πολιτισμούς, εικόνες έγκυων και επιτόκων χρησιμοποιούνται τελετουργικά για να εξευμενίζουν το τοκετό και άλλες κρίσιμες μεταβάσεις που εκλαμβάνονται ως συμβολικές γέννησης. Σε κάθε περίπτωση, η ΜΕΑ είναι ο πρώτος γιατρός που μαρτυρείται τόσο στις γραπτές όσο και στις εικονογραφές πηγές. Εδώ βλέπουμε πρώιμες αναπαραστάσεις της ΜΕΑΣ στη Μεσοποταμία, στη Κρήτη και στη Κύπρο. Αυτό το αφιέρωμα δόθηκε στην θεά ΜΕΑ Ηλυθία, στη κριτική θεά ΜΕΑ Ηλυθία, στο ιερό της στο Τσούτσουρο, μάλλον για ασφαλή γένα. Η γυναίκα που γεννά με το ανοιχτό στόμα φαίνεται να βιώνει τις όδυνες. Τη κρατάει η ΜΕΑ, ίσως η ίδια η Ηλυθία, όπως έχει προτείνει η Αθανασία Κάντα. Γενικά, όμως, η ΜΕΑ συνεργάζεται με γυναικείες βοηθούς, όπως βλέπουμε εδώ και εδώ. Η μευτική ήταν δηλαδή μια γυναικεία υπόθεση. Στις αρχές σκηνές γέννησης, άντρες δεν υπάρχουν. Για την ακρίβεια, οι άντρες μευτήρες είναι ένα πρόσφατο φαινόμενο. Αυτό μας οδηγεί στα πρώτα ιατρικά κείμενα στην αρχαία Ελλάδα, δηλαδή στις πραγματείες του Ιπποκράτη του 5ου και 4ου αιώνα π.Χ. Δεν είναι τυχαίο ότι οι παλιότερες πραγματείες του Ιπποκράτιου κόρπους είναι το περί γυναικείων και το περί γυναικείας φύσεως, γυναικολογικά κείμενα που περιέχουν μεγάλους καταλόγους φαρμακολογικών συνταγών. Επειδή η μευτική ήταν ένα γυναικείο πεδίο γνώσης, κάποιοι μελετητές έχουν ισχυριστεί ότι η γυναικολογική φαρμακοποία του Ιπποκράτη προήλθε από μια παλαιότερη γυναικεία θεραπευτική παράδοση, δηλαδή από μια προϊστορική παράδοση που μεταδόθηκε προφορικά. Ο ισχυρισμός αυτός είναι κρίσιμος για την ερμηνεία του ρόλου της γυναίκας στην ιστορία της ιατρικής. Και γι' αυτό, όταν ξεκίνησα την ερευνά μου,
με ξάφνιαζε το γεγονός ότι δεν είχε μελετηθεί. Αναρωτήθηκα αμέσως. Είναι άραγε δυνατόν να ενδοπιστούν στοιχεία μιας μαιευτικής παράδοσης στη Μινωική Κρήτη? Το πρόβλημα βέβαια είναι ότι δεν έχουμε μινωικά κείμενα. Οπότε, συνέκρινα μεταγενέστερες αρχές μαιευτικές παραδόσεις και τα κατέληξα σε κάποια πρώτα χρήσιμα συμπεράσματα που καθοδήγησαν την ερευνά μου. Πρώτον, η μαιευτική περιλαμβάνει χρηστικές δεξιότητες, την χρήση φαρμάκων και περιλαμβάνει επίσης τελετουργικές πρακτικές οι οποίες δύνονται να αφήνουν αρχαιολογικά ίχνη. Δεύτερον, οι μαιευτικοί ασκούνταν στο πλαίσιο της λατρείας θεοτήτων του Τοκετού. Αυτές οι θέες είναι πλασμένες κατ' εικόνα των μεών, δηλαδή φέρουν τα διακριτικά της τέχνης των μεών. Για παράδειγμα, ιατρικά εργαλεία και φάρμακα, τα οποία παρουσιάζονται σε πηγές σχετικές με τις θεότητες του Τοκετού. Ως εκ τούτου, η μελέτη αυτών των πηγών μπορεί να αποκαλύψει μαιευτικές πρακτικές που έχουν περάσει απαρατήρητες. Στα ίχνη λοιπόν μιας μινωικής μαιευτικής παράδοσης επικεντρώθηκα στη μελέτη της λατρείας της Ηλιθίας, την πρώτη ασφαλώς τεκμηριωμένη θεά μαία στη Κρήτη. Καταγράφεται κατά το 1400 π.Χ. στις πινακίδες γραμμικής Β, τα πρώτα γραπτά μνημεία ελληνικής γλώσσας. Αυτή η πινακίδα από την Κνωσό αναφέρει το όνομά της και την Αμισό, όπου η θέα είχε ένα σπηλιώδες γερό. Οι Έλληνες υιοθέτησαν την Ηλιθία ως πρωταρχική τους θεά του Τοκετού. Απεικονίζεται σε Αγγεία να ξεγεννά, σε παραστάσεις της γέννησης της Αθηνάς από το κεφάλι του Δία. Στην επιστημονική βιβλιογραφία, οι θεότητες του Τοκετού συχνά κατηγοριούνται ως μητέρες θεές ή μητέρες της φύσης. Αλλά οι ιστορικές πηγές δείχνουν ότι είναι θεραπεύτριες, θεότητες ίασης. Αυτό ισχύει και για την Ηλιθία. Σε αυτή τη σκηνή της γέννησης της Αθηνάς, βλέπουμε την Ηλιθία που κρατάει την άρπη της, το μαχαίρι, εδώ πιο καθαρά. Η άρπη είναι το μαχαίρι για την κοπή του ομφάλιου λόρου, αναμφίβολα ένα μαιευτικό εργαλείο. Άλλα διακριτικά της Ηλιθίας είναι δύο αρχαία γυναικολογικά βότανα, το ρόδι και το δίκταμο, δηλαδή ο έροντας, ένα περίφημο φάρμακο για την διευκόλυνση του τοκετού. Πολύ πιο ενιγματικά διακριτικά της Ηλιθίας είναι η νηφίτσα, η χελώνα και το φίδι. Θα δούμε τον ρόλο τους στη μαιευτική λίγο πιο κάτω. Το σημαντικό γεγονός ότι στην Πάρο οι λάτρεις της Ηλιθίας τις προσέφεραν ανατομικά αναθήματα, ένα είδος αναθημάτων που ήταν αφιερωμένο σε θεότητες ίασης, αποδεικνύει ότι η Ηλιθία ήταν μια θερά θεραπεύτρια. Λάμβανε αφιερώματα γυναικείων γοφών με σημαδεμένα γεννητικά όργανα, ίσως για ασφαλή γένα, και επίσης αφιερώματα μαστών, ίσως για να εξαφαλιστεί η γαλουχία. Αυτό μοιάζει πολύ με σημερινά τάματα που προσφέρονται στη Παναγία και θεραπευτικούς αγίους όπως ο Άγιος Παντελεήμονας. Στην ίχνη μιας μινωικής μαιευτικής παράδοσης στράφτηκα λοιπόν στα μινωικά γερά κορυφής. Γιατί, όπως δηλώνουν ο Άλαν Πίτφιλντ, η Κριστίν Μόρις και άλλοι αρχαιολόγοι, στα γερά κορυφής εμφανίζονται γύρω στο 2000 π.Χ. τα αρχέτυπα των ανατομικών αφιερωμάτων,
τα οποία πιστοποιούν ύπαρξη μινωικής θεραπευτικής λατρείας. Το γυρό κορυφής, όπου βρέθηκε ο μεγαλύτερος αριθμός ανατομικών αφιερωμάτων, είναι ο Πετσοφάς, το γυρό κορυφής του Παλέκαστρο, στη Βόρεια Ανατολική Κρήτη. Εκεί, ανάμεσα σε χιλιάδες πύληνα ειδόλια ανθρώπων και ζώων, βρέθηκε μια εντυπωσιακή συγκέντρωση γυναικολογικών αφιερωμάτων που έχει περάσει σχεδόν απαρατήρητη. Στο Πετσοφά υπάρχουν λοιπόν ειδόλια που αναπαριστούν έγκυες γυναίκες. Αυτή εδώ, με το χέρι στη κοιλιά, γεννάει. Και μάλιστα είναι στο στάδιο διαστολής. Κάποτε κάθονταν πάνω από ένα σκαμπί όπως αυτό. Τα ανοιχτά πόδια είναι μια στάση γένας και συνεπώς πολύ πιθανόν και αυτό το αφιέρωμα εδώ, αυτό το ειδόλιο και αυτά τα ανατομικά αναθήματα με σημαδεμένα γενετικά όργανα να εκφράζουν ανησυχίες για το τοκετό. Πολύ συγκινητικά είναι αυτά τα πύληνα ρολάκια. Το πρώτο που μελέτησα δεν κατάλαβα τι μπορεί να ήταν, αλλά σε κάποια άλλα παρατήρησα πως είχαν μύτη και μάτια. Είναι τυλιγμένα μωρά. Δηλαδή, 4.000 χρόνια πριν, στη Κρήτη, φάσκιωναν τα νεογέννητα. Το ίδιο που συνέχισαν να κάνουν και οι πρακτικές μαμές ως του 20ου αιώνα. Επειδή η Λυθία λατρευόταν στη Κρήτη την δεύτερη χιλιετία π.Χ., είναι πιθανό όλα αυτά τα αφιερώματα να είναι ευχές ή δείγματα ευγνωμοσύνης προς την Θεά Μαία για ασφαλή τοκετό και για την προστασία των νεογνών. Στο Πετσοφά βρέθηκαν επίσης οι δόλια νηφίτσας, που έχουν πολύ συχνά ερμηνευτεί ως επιβλαβή και κακά ζώα, ακόμη και εχθροί του ανθρώπου. Από την αρχή της έρευνας, η ερμηνεία αυτή με προβλημάτισε. Με τα γυναικολογικά αναθήματα του Πετσοφά κατά νουν, αναρωτιόμουν για τη λέξη νηφίτσα και γιατί στη μητρική μου γλώσσα, τα ισπανικά, λέμε την νηφίτσα κομαδρέχα, δηλαδή μικρή μαία. Αυτό μου φάνηκε πολύ περίεργο. Ρώτησα λοιπόν κριτικούς φίλους για την νηφίτσα και κάποιοι είπαν ότι είναι κακό ζώο γιατί σκοτώνει τις κότες. Αλλά αυτό δεν θα ήταν θέμα για τους μινωίτες γιατί δεν είχαν κότες. Άλλοι κριτικοί μου είπαν ότι η νηφίτσα είναι γούρι. Σε αυτές τις συζητήσεις έμαθα ότι και εδώ στη Κρήτη έχετε εκπληκτικά ονόματα για αυτό το ζώο. Για παράδειγμα, καλογυναικάρι και καλογενούσα. Βούτυξα λοιπόν στη μελέτη της ονοματολογίας της νηφίτσας και έμαθα ότι πολλοί φιλόλογοι αναρωτιούνται γιατί σε πάρα πολλές γλώσσες στην Ευρώπη και πέραν αυτής, το ζώο θεωρείται ότι είναι θηλυκό και συχνά αποκαλείται μικρή καλή γυναίκα, μικρή νύφη ή μικρή μαία. Ταυτόχρονα, βρήκα και αρχαίες πηγές που πιστοποιούν ότι η νηφίτσα ήταν γερό ζώο της Ηλιθίας και γενικότερα των ζεών του, των θεών του τοκετού. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Μεγάλη βοήθεια στην διαλεύκανση αυτού του μυστηρίου είναι ο μύθος της γέννησης του Ηρακλή, που βλέπουμε εδώ, σε έναν ιταλικό δίσκο τοκετού του 16ου αιώνα. Είναι επίσης ο μύθος της Γαλινθίαδα, ένα όνομα που προέρχεται από τη Γαλή, την αρχαία ελληνική λέξη για την νηφίτσα. Ο μύθος είναι μια ιστορία για τη δυστοκία, μια κυρία αιτία μητρικού θάνατου. Η θεά Ήρα έστειλε την Ηλιθία να εμποδίζει τη γέννα του Ηρακλή. Πήγε λοιπόν η Ηλιθία και κάθισε σταυρώνοντας τα δάχτυλα των χεριών
μία παλιά χειρονομία που θεωρούνταν ότι εμπόδιζε το τοκετό. Ανίκανη να γεννήσει τον Ηρακλή, η Αλκμίνη κόντεψε να πεθάνει. Συγγνώμη, έχω χάσει εδώ. Η Αλκμίνη κόντεψε να πεθάνει. Η φίλη της, η Γαλινθίαδα, σκέφτηκε ένα τέχνασμα για να την σώσει. Βγήκε από το δωμάτιο της Αλκμίνης και με μεγάλη χαρά ανήγγειλε ότι είχε γεννήσει. Η Λυθία που μόλις την άκουσε, ξέπλεξε από τα ξαφνιασμά της τα δάχτυλά της και αμέσως η Αλκμίνη γέννησε τον Ηρακλή. Τότε, ως τιμωρία, η Γαλινθίαδα μεταφέρθηκε σε νηφίτσα. Εδώ την βλέπουμε να δραπετεύει. Μαθαίνουμε λοιπόν ότι η Γαλινθίαδα ταυτίζεται με την νηφίτσα και με τη Μαία, διότι διευκολύνει έναν πολύ δύσκολο τοκετό. Αναρωτιόμουν για αυτήν την παράξενη ταύτιση. Πώς μπορεί η νηφίτσα να εξομοιωθεί με την πραγματή Μαία και γιατί είναι το ζώο ένα διακριτικό της ηλιθίας και άλλων θεών του τοκετού. Ζωικές ουσίες χρησιμοποιούνταν φαρμακευτικά στην αρχαία ιατρική. Υπέθεσα λοιπόν, μήπως είναι η νηφίτσα ένα φαρμακευτικό ζώο στην μεευτική? Και αυτό αποδείχθηκε πως όντως συνέβαινε. Το μαρτυρείο Πλίνιος στο έργο του «Την φυσική ιστορία» αναφέρει ότι ο τοκετός διευκολύνεται όταν η επιτόκος έχει πάρει το υγρό που ρέει από τη μήτρα μιας νηφίτσας. Οι ουσίες με οξυτοκική δράση είναι κύρια μεευτικά φάρμακα επειδή διεγυρούν τις συσπάσεις της μήτρας, δηλαδή προκαλούν την επιτάχυνση του τοκετού, μειώνουν το κίνδυνο αιμορραγίας και βοηθούν στην αποβολή του πλακούντα. Η επιβεβαίωση ότι η νηφίτσα παρήχε ένα τέτοιο φάρμακο εξηγεί τώρα γιατί το ζώο αυτό ήταν διακριτικό των αρχαίων θεών του τοκετού και κατά πάσα πιθανότητα γιατί έχει αποτυπωθεί στην ονοματολογία της νηφίτσας η σχέση της με τη Μαία και την μετάβαση των γυναικών στη μητρότητα. Οι γυναικείες θεραπευτικές πρακτικές φανερώνται επίμονες, όπως φαίνεται από το γεγονός ότι η νηφίτσα συνέχισε να είναι φαρμακευτικό ζώο και στη μεσαιωνική μαευτική και από το γεγονός ότι η χρήση βουναρικών νηφίτσας ως φυλαχτών κατά την εγκυμοσύνη και τον τοκετό μαρτυρείται σε διάφορα μέρη της Ευρώπης μέχρι πρόσφατα. Στην Ιταλική αναγέννηση, οι πλούσιες γυναίκες έπαιρναν συχνά χρυσά κεφάλια νηφίτσας ως γαμήλια δώρα. Βλέπουμε τέτοια κεφάλια προσαρτημένα σε γούνες νηφίτσας να τα φορούν γυναίκες δεμένα στις ζώνες τους ως φυλαχτά γέννησης, όπως παρατήρησε η Ζακελίν Μουζάκιο. Πηγαίνοντας πιο πίσω στον χρόνο, η αρχαιολογία επιβεβαιώνει το δεσμό της νηφίτσας με θεϊκές μαίες και ανθρώπινες θεραπεύτριες στη Μεσόγειο. Σε έναν ρωμαϊκό ναό του Πρενέστε βρέθηκαν πύληνα αφιερώματα με παραστάση μήτρας και ειδόλια νηφίτσας που έχουν ερμηνευτεί ως προσφορές στην θεά Γιούνο. Να υπογραμμίσω ότι η Γιούνο Λουθίνα είναι το ρωμαϊκό αντίστοιχο της Λυθίας και τέτοια ευρήματα υπενθυμίζουν τη συσχέτιση των γυναικολογικών αφιερωμάτων και των ειδόλιων νηφίτσας στο μινωικό γερό κορυφής του Πετσοφά. Πολύ ενδιαφέρον επίσης είναι ότι ο Στάνι Φίτσας μαζί με καβούκια χελώνας και κέρατα ελαφιών μαρτυρούνται σε ιερά θεών του τοκετού
στην Ιταλία και επίσης στην Ακρόπολη της Στύμφαλου, την Αρκαδία, όπου η λατρεία της ηλιθίας μαρτυρείται από επιγραφές. Αυτό μας οδηγεί 12.000 χρόνια πριν, στο Χίλαζον Ταστίτ του σημερινού Ισραήλ, βρέθηκε ένας εντελώς αξιοσημείατος τάφος μιας γυναίκας, η οποία ήταν θαμμένη με περίπου 90 καβούκια χελώνας και 2 κρανία από κουνάβια, που είναι ζώα της οικογένειας της νηφίτσας. Αυτή η γυναίκα έχει ερμηνευθεί ως σαμάνα, δηλαδή ως θεραπεύτρια, που τάφηκε μαζί με τα ζώα που σχετίζονταν με την τέχνη της. Αυτό το διαχρονικό μεσογειακό ταξίδι πέρα από τη Μινωική Κρήτη δείχνει ότι η νηφίτσα δεν ήταν κακό ζώο και αποκαλύπτει την σύνδεσή της με τη χελώνα και το ελάφι σε τελετουργικά πλαίσια που σχετίζουν με τα θηλυκά και τα θεραπευτικά και την θεραπευτική. Έχοντας αυτά κατά νου, ας πάμε τώρα πάλι πίσω στο μινωικό ιερό κορυφής του Πετσοφά. Εκεί, μαζί με τα ειδόλια νηφίτσας, βρέθηκαν ειδόλια χελώνας και γλυπτικές αναπαραστάσεις κρίνων. Τη σύνδεσή τους με τα γυναικολογικά αφιερώματα και τα ειδόλια τυλιγμένων μωρών υποδηλώνει ότι ίσως να έχουμε εδώ ένα φαρμακευτικό πακέτο νεευτικής. Σε βαβυλωνιακά και αιγυπτιακά ιατρικά κείμενα απαντούν φαρμακευτικές συνταγές για την διευκόλυνση του τοκετού με βάση τους τη χελώνα. Και στο μεταγενέστερο Ιπποκρατείο κόρπους, η χελώνα είναι κύριος ένα γυναικολογικό φάρμακο. Χρησιμοποιήθηκε για την υποκίνηση και διευκόλυνση της αποβολής, όπως και την υποβοήθηση της σύλληψης. Συγγνώμη. Πέρα. Πίσω. Όσον αφορά τον κρίνο, οι χρήσεις του στο Ιπποκρατείο κόρπους είναι και αυτές κύριος γυναικολογικές. Η συσχέτιση μεταξύ όλων αυτών των αναθημάτων του Πετσοφά υποδηλώνει την ύπαρξη μιας μινωικής μευτικής παράδοσης, πιθανότατα συνδεδεμένη με την λατρεία της ηλιθίας, η οποία στους ιστορικούς χρόνους εμφανίζει την υφίτσα και τη χελώνα ως διακριτικά της τέχνης της. Υπάρχουν όμως άλλα μινωικά στοιχεία να υποστηρίζουν αυτό το επιχείρημα. Είναι η νηφίτσα που καθοδηγούσε την ερευνά μου με πήγε στα ιερά θησαυροφυλάκια του παλατιού της Κνωσού, όπου βρίσκονταν τις αποκαλουμένες θέες των όφεων που βλέπουμε εδώ, λίγο μετά την ανακαλύψή τους από τον Άρθουρ Έβανς. Αυτά τα ειδόλια θεωρούνται συνήθως ως απόδειξη της λατρείας μιας μινωικής μεγάλης μητέρας ή μιας θεάς της φύσης και της γονιμότητας. Αλλά μήπως είναι κάτι άλλο, μια θεά θεραπεύτρια πλασμένη κατ' εικόνα των μινωητήσων μεών. Οι θεές των όφεων βρέθηκαν μαζί με άλλα λατρευτικά αντικείμενα, μεταξύ των οποίων το κράνιο μιας νηφίτσας, καθώς και κέρατα ελαφιού. Για την νηφίτσα που παράμενε μυστήριο για τους αρχαιολόγους, μιλήσαμε πιο πριν. Πάμε να δούμε όμως τώρα τι συνδέει το ελάφι με τις μέες. Όσο παράξενο κι αν ακούγεται σε μας σήμερα, εν τούτης, το ελάφι συνδέεται άρρηκτα στο Ιπποκράτειο κόρπους με γυναικολογικές παθήσεις και θεραπευτικές. Ψημένα ή καμένα κέρατα, όπως και ο μυελός του ελαφιού, χρησιμοποιούνταν για τη ρύθμιση της εμήνου ρύσεως
και ως βοηθητικά στην υποκίνηση των εκκρίσεων της λοχίας. Στα ιερά θησαυροφυλάκια βρέθηκαν επίσης πολλά κοχύλια. Στη προϊστορική Κύπρο και μετά στη Μεσοποταμία, τα κοχύλια χρησιμοποιούνταν σε τελετουργίες γέννησης. Στην Αίγυπτο ως φυλαχτό ελμοσύνης. Συνολικά στην αρχαία ιατρική, η σκόνη από κοχύλια αποτελούσε κοινό συστατικό σε φάρμακα για την καταστολή της αιμορραγίας της μήτρας. Και φτάνω τώρα στο φίδι και τις θέες των όφεων. Το φίδι είναι ένα πολύ αρχαίο σύμβολο γιατρικής, αλλά αυτός ο συμβολισμός του σπάνια λαμβάνεται υπόψη όταν εμφανίζεται συνδεδεμένος με την προϊστορική γυναικεία εικονογραφία. Ελάχιστη είναι η προσοχή που έχει δοθεί στο γεγονός ότι οι θέες των όφεων μοιάζουν πολύ με τις αιγυπτιακές θέες του τοκετού, που επίσης κρατούν φίδια, οι οποίες απεικονίζονται με τα μαευτικά εργαλεία των αρχών της δεύτερης χιλιετίας π.Χ. Φίδια εμφανίζονται στις τελετές μεών των Χεταίων στη Μικρασία. Και το φίδι συνδέεται με τη λατρεία της Ηλιθίας στις Ολυμπίας και επίσης στην Ακρόπολη της Τυμφάλου, όπου βρέθηκαν οστά νηφίτσας και κέρατα ελαφιού. Όλα αυτά δεν είναι τυχαία. Το φίδι έπαιξε σημαντικό φαρμακευτικό ρόλο στη μαευτική. Στην αρχαιότητα και ακόμα ως πρόσφατα σε πολλά μέρη της Μεσογείου και πέραν αυτής, το πουκάμισο του φίδιου χρησιμοποιούνταν για να διευκολύνει το τοκετό. Ηλικιωμένοι κριτικοί αναφέρουν επίσης ότι όταν κάποιο θηλυκό ζώο δεν είχε ίστρο και ήθελαν να γεννήσει, του έδιναν να φάει ένα πουκάμισο φιδιού. Και λένε ότι το ζώο μετά από αυτό ζευγάρωνε. Οι θέες των όφεων, το κρανίο νηφίτσα, τα κέρατα ελαφιού και τα κοχύλια βρέθηκαν μαζί με παραστάσεις φυτών που είναι κύρια μαευτικά φάρμακα στο Ιπποκρατείο Κόρπους. Ο κρίνος, το ρόδι και ο κρόκος. Εδώ βλέπουμε ένα κρίνο από φαγεντανή, βουβούκια ροδιού και άνθη κρόκο. Και εδώ βλέπουμε επίσης άνθη κρόκου που διακοσμίζουν φορέματα, γυναικεία φορέματα από φαγεντιανή. Αυτά τα φορέματα έχουν πολύ ενδιαφέρον, γιατί στην αρχαία Βραβρώνα της Αττικής, τα νεαρά κορίτσια που πέρασαν τις μύησεις τους στη μετάβαση στην ηφηβεία φορούσαν φορέματα βαμμένα με κρόκο. Ένα βότανο με ιδιαίτερη σημασία συνεπώς για τα κορίτσια, λόγω των γυναικολογικών του αρετών. Θα σταθώ στις αρετές του κρόκου που έχουν αναγνωριστεί από τους αρχαιολόγους σε ένα πολύ ενδιαφέρον μινωικό πλαίσιο. Στη Ξεστήτρια, ένα μεγάλο κτίριο στο Ακροτήρι στην Σαντορίνη, βρέθηκε μία σειρά τοιχογραφιών που περιλαμβάνει τις γνωστές κροκοσυλλέκτριες και άλλες γυναικείες σκηνές. Το κεντρικό θέμα των τοιχογραφιών είναι η συλλογή και η προσφορά σαφράν, δηλαδή κρόκου, σε μία θεά. Επειδή στις τοιχογραφίες αναπαριστούνται αποκλειστικά γυναίκες διαφόρων ηλικιών και επειδή ο κρόκος ήταν ένα αρχαίο γυναικολογικό φάρμακο,
οι αρχαιολόγοι που μελέτησαν τις τοιχογραφίες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για παραστάσεις τελετών μύησης στις μετάβασεις στην υφηβεία και την μητρότητα. Η θεά της ξεστής Τρία έχει συχνά ερμηνευτεί ως θεά της φύσης. Η Φέρεντς και Μπεντέρσκι αντιπρότειναν να ειδωθεί ως μία θεραπευτική θεότητα, επειδή στην αρχαία γιατρική ο κρόκος χρησιμοποιούταν για την θεραπεία διάφορων παθήσεων. Εγώ θεωρώ ότι είναι μία θεά μαία. Και τούτο επειδή ο κρόκος δεν είναι το μόνο γυναικολογικό βότανο που βλέπουμε στις τοιχογραφίες της Ξεστής Τρία. Υπάρχουν 4 ακόμη γυναικολογικά φαρμακευτικά φυτά που πέρασαν απαρατήρητα. Ο κρίνος που είδαμε και στον Πετσοφά και στα γερά θησαυροφυλάκια της Κνωσού, η ηρίδα που είναι αποκλειστικά γυναικολογικό βότανο στο Ιπποκράτιο κόρπους, ένα φυτό που ταυτοποιήθηκε ως κύστος, δηλαδή αλάδανος ή ως άγριο τριαντάφυλλο, και η λιγαριά. Όλα είναι σημαντικά γυναικολογικά βότανα στην αρχαιότητα. Στη Ξεστή Τρία έχουμε συνεπώς μια ολοκληρωμένη γυναικολογική εργαλειοθήκη βοτάνων για την διευκόλυνση των μεταβάσεων στην αρχή της εμμήνου ρήσεως, της εγκυμοσύνης, του τοκετού, της γαλακτοφορίας, φορίας και της λοχίας. Έτσι, ακολουθώντας την καλογενούσα στην ερευνά μου, ήρθαν στο φως μια ομάδα ζώων και φυτών που πιθανότερα συνιστούν την φαρμακοποιία των μινοητισών μεών. Εκτός από το ελάφι, αυτά τα ζώα και φυτά είναι ενδημικά της Κρήτης. Στη μινοϊκή εικονογραφία τα βότανα συνδέονται επανειλημμένα με γυναικείες μορφές, πιθανότατα αντανακλώντας το γεγονός ότι η γνώση των βοτάνων άνοικε σε μεγάλο βαθμό στις γυναίκες, επειδή χρησιμοποιούσαν τακτικά φυτά για τη θεραπεία καταστάσεων που σχετίζονταν με την αναπαραγωγή. Η Οπιούχα Παπαρούνα, που στέφει το γνωστό γυναικείο ειδόλιο του γαζιού, είναι κατεξοχήν γυναικολογικό φαρμακευτικό φυτό στον Ιπποκράτιο κόρπους. Είναι άλλωστε και σήμερα γνωστό για τις ιδιότητές του με βάση το όπιο στα πιο δυνατά σύγχρονα αναλγητικά όπως την μορφίνη λόγου χάρη και παραμένει ένα σημαντικό μαευτικό φάρμακο. Όσο για τον κρόκο, τη λιγαριά, το ρόδι και το άγριο τριαντάφυλλο, σύγχρονες έρευνες έχουν ήδη αποδείξει ότι είναι όλα πράγματι δραστικά γυναικολογικά φάρμακα. Συμπεραστικά, συνεπώς, υπάρχουν σοβαροί λόγοι για να υποστηριχθεί ότι μία γυναικεία θεραπευτική παράδοση υπήρχε στη Κρήτη 1500 χρόνια πριν από τον Ιπποκράτη. Έτσι, είναι περισσότερο από πιθανό η φαρμακολογική παράδοση των μεών των μινοϊκών χρόνων να μεταδόθηκε προφορικά και τελικά να καταγράφηκε στις 2 πρώτες πραγματείες του Ιπποκράτη, δηλαδή τα πρώτα κείμενα της δυτικής ιατρικής. Σας ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας και ήθελα να σας ζητήσω μία χάρη. Αν κάποιος γνωρίζει κάποιον που θυμάται ακόμα μία πρακτική μαμή εδώ στη Κρήτη, θα ήμουν ευγνώμων αν μου γράφατε στο email μου ή αν μου αφήνατε τα στοιχεία σας και κάποιο τηλεφωνό σας στη στέγη, ώστε να επικοινωνήσω μαζί σας. Και πάλι σας ευχαριστώ θερμά.
Ευχαριστώ, Άλαν, ευχαριστώ το Στέγη, ευχαριστώ, Κλειό, ευχαριστώ, Κριστίν, ευχαριστώ, Ντενίζα Λεβιζού. Ευχαριστώ. Εμείς σας ευχαριστούμε. Ήταν εξαιρετική η παρουσίαση, όλα αυτά τα ενδιαφέροντα, και όταν είναι και έτσι κοντά στον τόπο μας, το δέσιμο είναι διαφορετικό με τα ευρήματα και με το θέμα. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Στο σημείο αυτό υπάρχει διαθέσιμος χρόνος για ερωτήσεις. Μπορείτε να τις στέλνετε είτε στο chat, είτε πατώντας το εικονίδιο με το χεράκι για να πάρετε το λόγο. Ωραία. Ο κύριος Γιαννακάκης έχει κάποια ερώτηση. Κύριε Γιαννακάκη, έχετε το λόγο. Δεν έχω ερώτηση. Θέλω να πω ευχαριστώ πάρα πολύ και συγχαρητήρια στην κυρία Σιμών. Ήταν αποκαλυπτική για μένα η ομιλία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πληροφορία και για τη γνώση. Να είστε καλά. Αυτό ήθελα να σας πω μόνο. Εγώ σας ευχαριστώ. Ωραία. Δήμητρα, η κυρία Δήμητρα, δεν έχουμε επίθετο, μπορείτε να πάρετε το λόγο. Συγγνώμη. Λέγομαι Δήμητρα Τσεκούρα και διδάσκω ελληνικά στο Πανεπιστήμιο της Πενσιλβένειας, εδώ στην Αμερική. Ήθελα να σας πω ότι η παρουσίαση ήταν εξαιρετική. Πραγματικά δεν έχω ξαναδιαβάσει ή ακούσει τίποτα για αυτό το θέμα. Εκείνο που θα ήθελα να σας πω είναι ότι λόγω της θέσης μου αυτής έχω διδάξει ελληνικά σε πολλούς αρχαιολόγους που δουλεύουν στην Κρήτη. Και μερικοί από αυτούς έχουν ένα πολύ γνωστό ερευνητικό κέντρο κοντά στην Παχιά Άμμο, που λέγεται Instapress, και βγάζουν βιβλία. Τις ξέρω όλες τις κυρίες και τους καθηγητές από το Temple και από το Πανεπιστήμιο της Πενσιλβένειας. Υπάρχει βιβλίο για όλα αυτά? Υπάρχει κάτι που μπορώ να στείλω στα αγγλικά, να τους φέρω σε επαφή με την Professor Zimmerman? Έχω δημοσιευθεί μόνο ένα άρθρο για αυτό το θέμα. Λέγεται... πώς λέγεται? The Obstetric Connection. Midwives and Weasels Within and Beyond Minoan Crete. Το βρίσκεται online. Μπορείτε να το κατεβάσετε. Υπάρχει ένας τρόπος να μου στείλετε στο chat τον τίτλο και πώς να το βρω? Στον chat. Να δούμε πώς να το γράφω αυτό. Θέλετε να μου γράψετε στο email μου? Ναι, βεβαίως. Ναι, μπορώ να το κάνω αυτό. Ωραία. Θα σας στείλω το άρθρο. Πολύ ωραία. Πάντως, συγχαρητήρια. Εξαιρετική παρουσίαση. Πραγματικά, όλα αυτά που είπατε make sense, που λέμε. Εξαιρετική. Μπράβο, συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Γεια σας. Γεια σας. Θα σας μεταφέρω τώρα μία ερώτηση από το chat. Η κυρία Ζαφυροπούλου Κλέλια μας λέει: κάπου είχα διαβάσει σχετικά με την αρχαία ονομασία της Νηφίτσας ότι ήταν Ίκτης. Μπορεί να συνδέεται με τον Ίκτερο των Νεογνών? Ευχαριστώ. Η ομιλία σας εξαιρετική. Ίκτης. Κάπου έχω δει αυτό το όνομα, αλλά θα έπρεπε να το... Ίκτης. Δεν έχω απάντηση, αλλά θα το ψάξω. Θα το ψάξω. Έχω ασχοληθεί μόνο με Γαλλί. Ενώ πρέπει να πω ότι όταν ξεκίνησα την έρευνα μου δεν μιλούσα ελληνικά. Και έτσι με το χρόνο το έχω μάθει και... τέλος πάντων, συγκεντρώθηκα μόνο στη λέξη Γαλλί, αλλά ευχαριστώ πολύ για την πληροφορία.
Βλέπω η κυρία Κόπακα έχει ανοίξει το μικρόφωνο, δεν ξέρω αν θέλει να τοποθετηθεί, να κάνει κάποια ερώτηση. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Πάρα πολύ. Λοιπόν, για όλη αυτή την εξαιρετική παρουσίαση, θέλω απλώς να επισημάνω ότι πριν από μερικά χρόνια, ακόμα οι μητέρες ήταν αόρατες στην μινωική περίοδο. Επειδή οι καλλιτέχνες δεν έδιναν έμφαση στην άμεση απεικόνιση της εγκυμοσύνης, μητρότητας, είχαμε την εντύπωση ότι ήταν άσκοπο να αναζητούμε μητέρες, ότι δεν ήταν η επιλογή, ας πούμε, των καλλιτεχνών τουλάχιστον. Αποδεικνύεται ότι όχι μόνο δεν ίσχυε όλο αυτό, αλλά ότι τώρα προχωρούμε και σε τρόπους το κετού των γυναικών που απεικονίζεται στη τέχνη, χάρη στη δική σου δουλειά, Σιμών. Γι' αυτό σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πιστεύω ακράδαντα ότι η μητρότητα είναι ορατή, ακόμη και στην τέχνη επίσης, και απλώς είναι λίγο πιο αλληγορικά δοσμένη. Δεν είναι με τη μορφή των κουροτρόφων, ας πούμε, τη μετέπειτα των μυκηναίων γυναικών, και αυτό οι αλληγορικοί τρόποι απεικόνισής της δείχνουν πάρα πολλά για το στάτους, για την φύση των γυναικών στη μινωική Κρήτη. Οι γυναίκες αυτές δεν ήταν αναγκαστικά μητέρες, ούτε οικουρές, ούτε οτιδήποτε. Ωστόσο ήταν μητέρες. Κάθε κοινωνία φυσικά έχει ανάγκη από τη μητρότητα, τις γυναίκες μητέρες. Και για μένα, ας πούμε, ήταν ένα σημαντικό βήμα το ότι σε ακούμε απόψε να μας λες για τη μαιευτική και τις μηνοήτησες μέρες. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Καταρίνα, και πιστεύω ότι εσύ είσαι, δεν ξέρω τι λέξη στα ελληνικά, όμως you are a pioneer σε αυτές οι σπουδές της μητρότητας, και έχεις περπατήσει για καιρό στο, πώς το λένε, στο έρημο. Στην έρημο. Όμως αυτό, εσύ χάρης στη δουλειά σου, από την οποία έμαθα και εγώ πολλά πράγματα. Και ήθελα να πω ότι το θέμα της γέννας είναι, μάλλον, η γέννα είναι το πιο δυνατό σύμβολο της αρχής. Οποιαδήποτε αρχή. Και η γέννα και η ξαναγέννα, που the structure, they don't yeah. How do I say it? Μπορώ να το πω μάλλον στα αγγλικά. What I'm trying to say is that a birth is the epitome of the beginning. It's, there's no, I mean, the birth of philosophy, the birth. And many ancient rites of passage and rites of passage passages in later cultures, they conceive the difficult transitions in a person's life like a death and a rebirth. So many of the teleturgies that accompany these passages, they replicate the idea of human birth. And there are many parallels between
birth rights and death rights. And this is very clear in ancient Egypt. So basically, I mean, to overlook birth is to overlook the essence of human life. And not only this, a very strong cultural symbol that has shaped many, many, many religious ideas and practices. So basically it goes beyond females. It is lived and experienced by females, but it goes beyond females to the whole anthropότητα. Αυτό. Δεν ξέρω αν το είπα καλά. Of course. Και πιστεύω ότι όταν στην αρχαιολογία, όταν μελετάμε τάφους, είναι πολύ σημαντικό να έχουμε αυτό στο νου. Εννοώ ότι να έχουμε τα μάτια ανοιχτά, just in case there's some element that might evoke the idea of αναγέννηση. For example, it's very interesting in Egypt, τα εργαλεία των μεών, the bricks of birth, τα τούβλα της γέννησης, στα οποία οι γυναίκες σκύβωσαν, Έσκυβαν, ευχαριστώ, στη γέννα. Mm. Και τα ραβδιά, οι τελετουργικά ραβδιά γέννησης, βρίσκονται στους τάφους. Mm-hmm. Για να προκαλούν, για να σιγουρευτούν την αναγέννηση. Ενώ, και δεν ξέρω, η υιοθέτηση, για παράδειγμα, στην αρχαιότητα, η υιοθέτηση, the ritual of adoption, in the ritual of adoption, the adoptee was reborn into the family that adopted him. So, and αυτές οι θεότητες του τοκετού that preside over these rites of passage, which are patterned on the idea of birth rebirth, they are often categorized as nature goddesses, because birth is associated with nature. Women are associated with nature, while culture, science are associated in our heritage with males. And this mother goddess label is very misleading when you do research on these θεότητες. Είναι γερές μες. Και θέλω να υπογραμμίσω ότι the earliest prehistoric tombs that have been interpreted as shamanic tombs, as the one I showed from Hillazon Tashtit, with με τις χελώνες και τις νηφίτσες και άλλα αυτά, they are these prehistoric tombs that have been interpreted as shamanic tombs are usually female tombs. Female tombs. So, τέλος πάντων, η γέννα. Πολύ συμπαθητικό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε στην αναμονή κι άλλους, οπότε θα μου επιτρέψετε να σας διακόψω και με συγχωρείτε για να προχωρήσουμε λίγο. Η κυρία Μαυρουδή θα ήθελε να πάρει το λόγο. Σας ακούμε, κυρία Μαυρουδή. Καλησπέρα. Γεια σας. Με ακούτε? Ναι, σας ακούω. Ωραία. Σιμών, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσίασή σου. Την απολαύσαμε. Πραγματικά. Δεν θέλω να κουράσουμε τους υπόλοιπους με τις συζητήσεις περί αναγέννησης και θανάτου, οι οποίες πράγματι συναντιόνται σε κάθε κρίσιμη περίοδο της ζωής. Βλέπουμε συνεχώς να επανέρχονται συμβολισμοί θανάτου και αναγέννησης. Θέλω να κάνω δύο σχόλια μόνο, κάπως αρχαιολογικά, πιο αρχαιολογικά. Πρώτον, ότι στην Ξεστή Τρία, για την Ξεστή Τρία ακούγονται τελευταία και άλλες ερμηνείες, δηλαδή δεν ξέρω αν στα επόμενα χρόνια θα συνεχίσουμε να μιλάμε αμιγώς για τελετουργίες διάβασης στην ενηλικίωση.
Πάντως φαίνεται ότι δεν θα ξεφύγουμε εύκολα από το γυναικείο κόσμο και την εργαλειοθήκη που μας παρουσίασες, την γυναικολογική εργαλειοθήκη με βότανα κτλ. Και το δεύτερο σχόλιο είναι ερώτηση. Στην Κρήτη δεν έχουμε τόσο πολύ έντονη την παρουσία ελαφιών. Θα μπορούσε ο έγαγρος ή η άγρια αέγα να είναι ένα ζώο που αντικαθιστά το ελάφι? Η άγρια? Η άγρια κατσίκα, η άγρια αέγα. Αυτό που μπορώ να πω, που έχω διαβάσει, είναι ότι το ελάφι δεν είναι ενδημικό της Κρήτης και τότε πρέπει να το έχουν φέρει σαν ζώο. Και ο Γιάννης Χαμηλάκης και άλλους αρχαιολόγους και άλλοι αρχαιολόγοι they suggest that it might have been imported for reasons that might include it, the symbolism of the elafi, the symbolism. Η αλήθεια είναι ότι οι ελάφια υπήρξαν στην Κρήτη εφόσον έχουν βρεθεί οστά ελαφιών, αλλά στην μινωική εικονογραφία, ας πούμε, δεν είναι το ελάφι το σύνηθε ζώο, είναι το αγριοκάτσικο. Ναι, το αγριοκάτσικο. Το αγριοκάτσικο, αυτό που μπορώ να πω είναι ότι το αγριοκάτσικο, όχι στην Κρήτη, όμως in the Levant, in Syrian, πώς το λένε, παραστάσεις, μιας πολύ πιθανόν μιας θεότητας, που έχει δύο βρέφους στη κοιλιά, φαίνεται ότι έχει. She is accompanied by one of these από μία άγρια κατσίκα, ναι. Ναι, ακριβώς όπως... έναν έγαγρο. Ναι, έτσι και κάποια στιγμή έχω αναρωτηθεί, ναι. Ευχαριστώ. Τι σχέση μπορούσε να έχει την άγρια κατσίκα? Μάλλον, δεν ξέρω, μάλλον χρησιμοποιούσαν και τα κέρατα. Γιατί ο Πλίνιος αναφέρει κέρατα, τη χρήση και κέρατων κατσικών και στην γυναικολογία. Αλλά δεν ξέρω. Ωραία. Είναι προς διερεύνηση. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σιμών. Και εγώ σας ευχαριστώ. Και η κυρία Γεία Λάσκου. Σας ακούμε, μπορείτε να πάρετε το λόγο. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας από την Αθήνα, εδώ από τη Φιλοπάπου. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που δέχτηκα από μια μαθητριά μου αυτή την πληροφορία και μοιραστήκαμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, έτσι δύο πράγματα. Καταθέτω και εγώ, λοιπόν, εγώ δουλεύω, είμαι ντούλα, birth ντούλα, μαμή. Και κάνω το κετού στο σπίτι. Πολύ ενδιαφέρον. Ναι. Και όλα αυτά που συζητάμε, οι γυναίκες αυτές που κρατάμε ακόμα αυτή τη βαθιά σοφία σε εφαρμογή, είναι αυτές οι γυναίκες που ασχολούνται με το κίνημα του ελεύθερου τοκετού. Και αυτό έτσι θα ευχηθώ μέσα από αυτή τη συνάντηση. Έχω και ρίζες έτσι από την Κρήτη. Στη Λισό, φανταστικές εμπειρίες, να είμαστε μια κινητήρια δύναμη, έτσι, αυτή η παρέα εδώ, αυτή η συνάντηση, για να γιώνεται αυτή η σοφία από τα βάθη, έτσι, τις απαρχές του ανθρώπινου είδους πάνω στον πλανήτη, στην καθημερινότητά μας, εδώ και τώρα. Δηλαδή, πόσο το κετός
μπορεί να επαναοικειοποιηθεί, να γίνει πάλι κομμάτι της κοινότητας και να κρατήσει τον ιατρικό χαρακτήρα που έχει κυρίως στις μέρες μας για εκείνες τις απαραίτητες πραγματικά περιπτώσεις, εκεί που πραγματικά χρειάζονται. Ένα λοιπόν αυτό, θα σας στείλω και mail, κυρία Σιμών, έχω ενθουσιαστεί. Και όσον αφορά έτσι λίγο για την προηγούμενη συζήτηση, βλέπω και το σχόλιο το τελευταίο στο chat για το Women's Circle. Εδώ κάνουμε κύκλους στην Αθήνα, σε διάφορα μέρη, κύκλους γυναικών. Έχουμε και νέα σελήνη μεθαύριο το πρωί. Η έγα, η γίδα δηλαδή, είναι σύμβολο και μητρότητας και αυθονίας. Έθρεψε το Δία. Και είναι η συντρόφισσα της Αρτέμιδας, καθότι η Λυθία είναι μία από τις εκφάνσεις της Αρτέμιδας. Συντρόφισσα, ναι, εντάξει. Η Λυθία είναι, πώς το λένε, she's identified with Αρτέμιδα, Αρτέμιδες. Και η Αρτέμιδα έχει σαν ζώο και το, πώς το λένε, και το ελάφι. Και μάλλον δεν είναι μόνο ότι έχει σχέση μόνο με το κυνήγι, μάλλον έχει σχέση με την Αρτέμιδη, γιατί ήταν ένα, ένα γυναικολογικό ένα ζώο. Και η Αρτέμιδη, η Αρτέμιδη, η Δήμητρα, όταν μελετάς τα βότανα και τα ζώα δεμένα με τη λατρεία τους, βλέπεις ότι είναι γυναικολογικά πακέτα. Ενώ είναι αυτά. Είναι τα διακριτικά. Ναι. Τέλος πάντων. Ίσως, αν υπάρχει ενδιαφέρον, θα μπορούσαμε να επαναλάβουμε μια συνάντηση, ένα κύκλο για να μοιραστούμε έτσι πράγματα. Γιατί... Να το συζητήσουμε στο mail. Κι άλλα μπορούμε, δηλαδή και στον ταοισμό το ελάφι είναι η πρωταρχική στάση που συμβολίζει τη σεξουαλική ενέργεια και είναι το πρώτο πράγμα που κάνει κανείς για να διατηρηθεί η ζωτικότητα. Οπότε είναι θυλαστικά, έτσι είναι. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Οπότε θα περιμένουμε αυτή τη συνάντηση. Και η κυρία Πλαστήρα Βαλκάνου Μαρία θα ήθελε να κάνει κάποιο σχόλιο. Σας ακούμε. Δεν... Παρακαλώ, ανοίξτε το μικρόφωνο σας, γιατί δεν σας ακούμε. Δεν σας ακούμε. Ωραία. Μ' ακούτε. Τώρα θα σας ακούμε, ναι. Καλησπέρα σας. Χάρηκα πολύ αυτή την ομιλία. Από τη Θεσσαλονίκη επικοινωνώ μαζί σας. Είμαι καθηγήτρια φιλολογίας στο τμήμα φιλολογίας. Ευχαριστώ την φίλη μου, την Ελένη Μπέρκη, η οποία από τη Φιλανδία μου έδωσε το σύνδεσμο και μπόρεσε και συνδέθηκα. Και πραγματικά απόλαυσα την ομιλία και έμαθα πολλά πράγματα. Εγώ είμαι κλασική φιλόλογος και θα ήθελα να κάνω μία μικρή σύνδεση. Δεν ξέρω αν η κυρία Τζιμερμαν τα έχει ήδη ψάξει, απλώς θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας μια πληροφορία. Τον 4ο αιώνα υπάρχει μια ποιήτρια, η Ήρινα, η οποία σώζεται πολύ αποσπασματικά. Ένα από τα ποίηματά της λέγεται «Η Λακάτη», ρόκα δηλαδή. Και εκεί περιγράφει τις παιδικές μνήμες που έχει από την κοινή ζωή με μια φίλη της, η οποία πέθανε πρόωρα. Ανάμεσα λοιπόν στα παιχνίδια που είναι κομμάτι των ευχάριστων παιδικών αναμνήσεων, είναι και ένα παιχνίδι που λέγεται «Χελώνι». Και σε αυτό το παιχνίδι ήρθε έτσι αυθόρμητα στο μυαλό μου, επειδή η Χελώνι συνδέθηκε γενικά με τις γυναίκες, τον τοκετό, όλη αυτή την σημειολογία που αποκαλύφθηκε και μέσα από τα ευρήματα. Εμείς οι φιλόλογοι δεν τα ξέρουμε αυτά σε τόσες λεπτομέρειες. Λοιπόν, σε αυτό το ομαδικό παιχνίδι, ένα μικρό παιδί καθόταν στη μέση ενός κύκλου, έκανε τη χελώνα και τα άλλα παιδιά τρέχαν ολόγυρα και κάνανε μια ερώτηση.
Χελίνη, Χελίνη, τι πεις εν μέσω. Δηλαδή, Χελώνα, Χελώνα, τι κάνεις εκεί στη μέση. Και η Χελώνα απαντούσε. Αίρια μαρίωμαι, μαλλί πλέκω. Και τα παιδιά ξαναρωτούσαν. Και το παιδί σου, τι έγινε. Και η Χελώνα έλεγε, απτάσπρα του τάλογα πήδησε και στην θάλασσα χάθηκε. Και μετά έφευγε από τον κύκλο και προσπαθούσε να πιάσει κάποιο από τα παιδιά. Νομίζω ότι και έχει ερμηνευθεί από τους φιλολόγους έτσι, ότι η Χελώνα παριστάνει αυτό τον οίκο, τον γυναικείο πριν το γάμο και πριν την νέα φάση της ζωής της γυναίκας. Και ήθελα να το θέσω υπόψη σας, μήπως και μπορείτε και αυτή την φιλολογική μαρτυρία κοντά σε όλες τις άλλες τις πολύ πλούσιες που αναφέρατε, ενδεχομένως να την αξιοποιήσετε. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και θα ήμουν πολύ ευγνώμων αν θα μπορέσατε να μου γράψετε, να μου σημειώσετε, να μου το... Την αναφορά, the reference. Yes, μπορείτε. Do it with pleasure. Yes, with pleasure. That's very kind of you. Thank you. That's a very beautiful story. Yes, yes. It is connected somehow, well, in a broad sense. Ναι. Πολύ ενδιαφέρον. Ευχαριστώ. Αλλά, ναι. Να είστε καλά και εμείς ευχαριστούμε. Επίσης. Γεια σας. Γεια σας. Θα ήθελα να σας πω ότι στο chat έχουμε λάβει πληθώρα μηνυμάτων με συγχαρητήρια. Ενδεικτικά θα σας αναφέρω τα ονόματα, γιατί πραγματικά είναι πάρα πολλά. Η κυρία Χαραμιέβη, ο κύριος Καραγεώργος Ανδρέας, η κυρία Ζερβάκη Κλειό, η κυρία Κριστίνα Άρμοντ, κυρία Κέλλη Ντάγκλα, Εύη Γκορογιάννη, κυρία Κριστίν Μόρις, ο κύριος Μπάπης Γαρεφαλάκης, η κυρία Μαριάννα Κατηφόρη, η κυρία Δήμητρα Κεντριφίλη, η κυρία Κριστίνα Μαραγκού και πολλοί πολλοί άλλοι, ο κύριος Γιώργος Μαράκης. Υπάρχουν και κάποιες ερωτήσεις, αλλά δυστυχώς επειδή δεν έχουμε το χρόνο να απαντήσουμε, βλέπετε στην οθόνη σας το mail της κυρίας Ζίμερμαν Κόνη, οπότε μπορείτε να απευθυνθείτε και εκεί και φυσικά να θυμίσουμε πάλι για τις πληροφορίες που θα ήθελε η ίδια για να βοηθηθεί στην ερευνά της, ότι μπορείτε να απευθυνθείτε είτε στο δικό της το mail, είτε στο τηλέφωνο της Στέγης Βιτσέτσος Κορνάρος, Δευτέρα έως Παρασκευή, 5 με 9, αφήνοντας τα στοιχεία σας για να επικοινωνήσει μαζί σας. Επομένως, στο σημείο αυτό θα κλείσουμε. Εκ μέρους της Στέγης Βιτσέτσος Κορνάρος, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Ζίμερμαν Κουόνη για την εξαιρετική και τόσο ενδιαφέρουσα παρουσίαση, τον κύριο Πίτφιλντ για τη συμμετοχή του και φυσικά όλους εσάς που ήσασταν μαζί μας. Με ραντεβού την Τετάρτη 13 Απριλίου στις 7 με την τελευταία διάλεξη του κύκλου αρχαιολογικών δικτυακών διαλέξεων. Θα έχουμε την τιμή να φιλοξενήσουμε τον προϊστάμενο του Γραφείου Κρήτης της Εφορίας Ενάλλειων Αρχαιοτήτων, κύριο Θεοδούλη Θεοτόκη. Και ο τίτλος της διάλεξης θα είναι «Από την Ψήρα στο Σαμόνιο και το Παλέκαστρο, βυθισμένα διαχρονικά τεκμήρια στα νερά της Ιτίας». Κυρία Ζίμερμαν Κόνη, για άλλη μία φορά να σας ευχαριστήσω και προσωπικά. Και ελπίζω να τα ξαναπούμε και σε κάποιο επόμενο κύκλο. Εγώ σας ευχαριστώ χαρά. Όλους. Και εμείς. Ευχαριστώ, και εμείς πάρα ευχαριστώ. Πολύ. Καλό βράδυ σε όλες και όλα. Επίσης, καλό βράδυ, καλό μήνα, καλό χρόνο. Γεια σας.